με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για εγκληματικές επιλογές της κυβέρνησης όσον αφορά τη διαχείριση της πανδημίας στη Βόρεια Ελλάδα. Θα μείνουμε στο θέμα και θα πάμε να συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, για να δούμε τι πήγε λάθος και έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση και τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Κύριε Βουλευτά, καλό βράδυ από τις Σέρρες. Καλό βράδυ σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Είμαστε απολύτως συγκλονισμένοι με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Η χώρα καθημερινά βρίσκεται σε πένθος και φαίνεται ότι βρισκόμαστε στο μάτι του κυκλώνα μιας τρομακτικής περιδίνησης. Με αυτή την έννοια, πριν ξεκινήσουμε οποιαδήποτε συζήτηση, θέλω να σας πω ότι όποιες τοποθετήσεις κάνω, όποιες προτάσεις κάνω, όποια κριτική κάνω και κάνει το κόμμα μου, είναι απολύτως καλόπιστη, είναι απολύτως στη θετική κατεύθυνση και θέλουμε σε αυτήν την κρίση να βοηθήσουμε να ξεπεραστεί και όχι να την αξιοποιήσουμε ως ένα βάθρο για αντιπολιτευτικούς ή κομματικούς σκοπούς. Θέλω να είμαι απολύτως καθαρός, γιατί σαν χώρα αυτή τη στιγμή βιώνουμε μια τραγωδία. Τι πήγε λάθος, κύριε Ζαχαριάδη, και φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση? Κοιτάξτε, κατά τη γνώμη μας τα λάθη είναι πάρα πολλά και είναι συνεχή. Το πιο βασικό λάθος που έκανε και εξακολουθεί να κάνει αυτή η κυβέρνηση είναι ότι δεν άκουγε την καλόπιστη κριτική που γινόταν από επιστημονικούς φορείς, τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν έβλεπε στην πλήρη του διάσταση την εξέλιξη του φαινομένου στην Ευρώπη και στον κόσμο. Εμείς εδώ, στην πρώτη φάση της πανδημίας, και επειδή η κυβέρνηση πήρε εγκαίρως τα μέτρα και επειδή οι πολίτες από αλληλεγγύη πειθαρχήσαμε, φτάσαμε το καλοκαίρι να έχουμε κάποιες μέρες 0 κρούσματα, 0 νεκρούς. Εκεί λοιπόν πίστεψε η κυβέρνηση, θέλω να είμαι δίκαιος κάποιος στην κυβέρνηση, ότι αυτό το φαινόμενο τελείωσε, ότι το νικήσαμε, ότι το έχουν δαμάσει, και έτσι με άγαρμο και ατσούμπαλο τρόπο ξεκίνησαν το άνοιγμα του τουρισμού με διαφορετικά υγειονομικά πρωτόκολλα σε κάθε περίπτωση, ξεκίνησαν το άνοιγμα των σχολείων με 25 παιδιά, ενώ σε άλλες χώρες, θυμάστε, ανοίξανε με 12 ή με 15, δεν επιτάχυναν στο βαθμό που θα έπρεπε ώστε να γίνουν όλα τα αναγκαία τεστ και να έχουμε μια καθημερινή παρακολούθηση, καθυστέρησαν κατά βάση με την ομολογία και του κυρίου Γεωργιάδη και του κυρίου Μητσοτάκη να πάρουν τις σωστές αποφάσεις στη σωστή χρονική στιγμή, και τώρα αυτή τη στιγμή δυστυχώς τους κανόνες δεν τους βάζει η συντεταγμένη πολιτεία και η οργανωμένη πολιτεία, τους βάζει ο θάνατος και ο κορονοϊός. Και το λέω αυτό όντας απολύτως συγκλονισμένος, διότι κάθε μέρα μετράμε δεκάδες ή και εκατοντάδες, ευτυχώς είμαστε στην πρώτη εκατοντάδα, νεκρούς, δηλαδή τραγικές και συγκλονιστικές ιστορίες ανθρώπων που φεύγουν από τη ζωή ή περνάνε πολύ δύσκολα όντας διασωληνωμένοι. Κύριε Ζαχαριάδη, επειδή όταν βγήκε η Ελλάδα από το πρώτο lockdown, από το πρώτο απαγορευτικό, γινόταν λόγος από τους επιδημιολόγους, από τους γιατρούς, ότι θα έρθει ένα δεύτερο κύμα το οποίο θα είναι πιο ισχυρό από το πρώτο. Ακούγαμε φωνές πολιτικών που έλεγαν ότι θα είμαστε έτοιμοι στο δεύτερο κύμα. Άρα γνωρίζαμε ότι θα έρθει το δεύτερο κύμα. 8 μήνες τι γινότανε? Τι έγινε? Είναι απολύτως σαφές ότι ο χρόνος σπαταλήθηκε. Δεν έγινε η κατάλληλη προετοιμασία. Μόλις πριν από 25 μέρες ήρθε ο κύριος Κικίλιας πανικόβλητος στη Βουλή να πει να προσλάβουμε γιατρούς και νοσηλευτές. Έπρεπε να τα έχει κάνει ήδη από την αρχή του καλοκαιριού. Βλέπετε τώρα στο και 10 ή στο και 4 κάνουν επίταξη ιδιωτικών κλινικών. Πριν από λίγες εβδομάδες ο κύριος Πέτσας, σχετικό αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ, έλεγε και αν ακούσουμε το ΣΥΡΙΖΑ θα πετάξουμε εκατομμύρια ευρώ. Βλέπετε τώρα εκ των υστέρων που έχει εξαντληθεί η χωρητικότητα των μονάδων εντατικής θεραπείας στη Βόρεια Ελλάδα και εξαντλείται και στην Κεντρική Ελλάδα και προς την Αθήνα, στείλουν κατασκευές. Όλα αυτά στην υπόλοιπη Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο, που και εκεί περνάνε συγκλονιστικές δυσκολίες, τα είχαν κάνει πιο πριν. Άρα λοιπόν η ένταση και η σφοδρότητα
με την οποία χτυπάει το δεύτερο κύμα τη χώρα μας, έχει να κάνει και με την ανεπαρκή κυβερνητική προετοιμασία. Δεν λέω σε καμία περίπτωση ότι αν ήμασταν εμείς κυβέρνηση ή κάποιος άλλος δεν θα είχαμε καθόλου κορονοϊό ή δεν είχαμε εξαφανίσει, αλλά εν πάση περιπτώσει φάνηκε και από τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς και από κάποια άλλα ότι εδώ οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι κυβερνούν και διαχειρίζονται τις τύχες αυτής της χώρας περισσότερο πίστευαν ότι έχουν να διαχειριστούν ένα επικοινωνιακό πρόβλημα και θα το λύσουν με καλύτερη επικοινωνία παρά φτιάχνοντας δομές και υποδομές. Εσείς τι θα φτιάχνετε αν ήσασταν στην κυβέρνηση τώρα? Αν μου επιτρέπετε, ναι, αν μου επιτρέπετε, αυτό άλλωστε αποτυπώνεται ανάγλυφα και στα στοιχεία τα οποία δόθηκαν προχθές από τον ΟΣΑ. Mm-hmm. Τι μας λέει ο ΟΣΑ? Ότι η Ελλάδα είναι προτελευταία σε δαπάνες μέσα στην πανδημία κατά κεφαλήν για τα ζητήματα της πανδημίας. Τι θα κάναμε εμείς λοιπόν? Εμείς θα πηγαίναμε τις δαπάνες, δεν θα σας πω πρώτη, στον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Θα ξοδεύαμε όπως ξοδεύανε και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι. Θα χτίζαμε περισσότερες ΜΕΘ, εντός εισαγωγικών το χτίζαμε, θα προσλαμβάναμε γιατρούς και νοσηλευτές εγκαίρως. Δεν έχουν προβλέψει ότι οι γιατροί και οι νοσηλευτές που είχαμε είναι άνθρωποι και αρρωσταίνουν, και όταν αρρωσταίνει ένας γιατρός ή ένας νοσηλευτής ή μια ομάδα, καταραίει μια μονάδα και υπάρχει πρόβλημα. Θα είχαμε κάνει άλλη διαχείριση, λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Λέει, δεν μπορώ να γεννήσω λεωφορεία. Προφανώς δεν μπορεί να γεννήσει λεωφορεία, το καταλαβαίνουμε απολύτως. Μήπως μπορεί να αγοράσει, μήπως μπορεί να νοικιάσει, μήπως μπορεί να αναζητήσει κάποιες λύσεις οι οποίες υπάρχουν στη διεθνή πραγματικότητα, τουριστικά λεωφορεία είναι αυτή τη στιγμή σε αδράνεια λόγω της πτώσης του τουρισμού, ώστε να μην υπάρχει υπερσυνωστισμός. Μάλιστα. Λοιπόν, τα λέω όλα αυτά, διότι η χώρα μας έχει και άξιους επιστήμονες και σοβαρούς επιστήμονες. Οι πολίτες είχαν δείξει από την πρώτη φάση τη συντριπτικότητα την πλειοψηφία τους και ξέρετε, εγώ έχουμε μιλήσει αρκετές φορές. Είμαστε απολύτως σε μια λογική ατομικής ανευθυνότητας ή ατομικής χαλαρότητας. Αλλά εδώ τους κανόνες και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και στον κόσμο τους βάζει η πολιτεία. Και τον υπολογισμό το κάνει η πολιτεία. Τα πήγαμε καλά, δεν τα πήγαμε καλά. Σε ό,τι αφορά τις εισηγήσεις που ζητάτε από την Επιτροπή, για ποιο λόγο ζητάτε ότι θα πρέπει να δοθούν έτσι ώστε να δείτε το τι ακριβώς έγινε το προηγούμενο διάστημα, τι εισηγήθηκαν δηλαδή επιδημιολόγοι και γιατί δεν το κάνει αυτό πράξη η κυβέρνηση? Καταρχήν εμείς κρίνουμε τις πολιτικές αποφάσεις. Mm-hmm. Σεβόμαστε όλες τις επιστημονικές απόψεις. Ναι, αλλά δεν ξέρετε ότι εισηγήθηκαν το προηγούμενο διάστημα οι επιδημιολόγοι, έτσι δεν είναι? Ναι. Κοιτάξτε όμως, τις αποφάσεις παίρνει η κυβέρνηση, έτσι παίρνουν οι επιδημιολόγοι. Mm-hmm. Θέλουμε λοιπόν να ξέρουμε, συμφωνούσαν οι επιδημιολόγοι, εισηγήθηκαν οι επιδημιολόγοι στην κυβέρνηση το μοντέλο με τον οποίο τον άνοιξε ο τουρισμός ή μήπως ήταν αποτέλεσμα των πιέσεων των μεγάλων tour operator. Βάζω εγώ αυτό, μπορεί να έχω λάθος, μπορεί να μην κάνω δίκιο, αλλά να ξέρουμε τι έγινε. Δεύτερο ζήτημα, συμφωνούσαν οι επιδημιολόγοι να ανοίξουν τα σχολεία με 25 άτομα ή έπρεπε να διερευνηθούν δυνατότητες είτε για διπλοβάρδια είτε για να νοικιαστούν κάποιοι χώροι όπως έγινε στη γειτονική μας Ιταλία και στην Αυστρία κτλ. Τρίτον, συμφωνούσαν οι επιδημιολόγοι να αυξηθεί η πληρότητα στα πλοία από το 60 στο 80 και από το 65 στο 85% το καλοκαίρι όταν έγινε το πρώτο άλμα στα κρούσματα. Τέταρτον, συμφωνούσαν οι επιδημιολόγοι με τη διαχείριση που γινόταν στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν θέλουμε να έρθουμε σε αντιπαράθεση με επιστήμονες, τους σεβόμαστε, τους ακούμε και από εκεί ενημερωνόμαστε. Παρακολουθούμε τι λέει η επιστημονική κοινότητα στην Ελλάδα, τι λέει η επιστημονική κοινότητα στην Ευρώπη, τι λέμε η επιστημονική κοινότητα στον κόσμο. Αυτοί όμως που παίρνουν αποφάσεις για τη χώρα δεν είναι επιδημιολόγοι. Είναι η κυβέρνηση, είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Και επειδή η κρίση αυτή φαίνεται να τον έχει υπερβεί και αυτόν και το κόμμα του πολιτικά και προσωπικά, χρειάζεται να είμαστε όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Εμάς ο ελληνικός λαός μας είπε στις τελευταίες εκλογές, εσείς παιδιά δεν θα είστε κυβέρνηση, θα είστε αξιωματικοί αντιπολίτες. Μας έδωσε ένα 32%. Έχουμε ευθύνη να παρεμβαίνουμε, να μιλάμε. Όταν βλέπουμε ότι υπονομεύεται η δημόσια υγεία, η ασφάλεια των πολιτών,
πρέπει να ταρακουνάμε το δημόσιο λόγο, να επισημαίνουμε τους κινδύνους. Και αυτό ακριβώς κάνουμε. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν σας είπα εξ αρχής ότι εμείς θέλουμε να κάνουμε θετικές προτάσεις. Γι' αυτό σας είπα ότι ό,τι κριτική κάνουμε είναι καλόπιστη. Γι' αυτό πραγματικά εμείς θέλουμε αυτή τη στιγμή η χώρα και η κοινωνία να μπορέσουν, τηρώντας τα μέτρα, να πετύχουμε. Δεν θέλουμε να σπάσει τα μούτρα της η χώρα, να σπάσει τα μούτρα της η κοινωνία για να έχουμε πολιτική αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία. Θέλω να είμαι απολύτως σαφές και καθαρό. Το κρατούμε. Και λίγο πριν σας αποδεσμεύσουμε για να κάνω και μια σύνδεση για το επόμενο θέμα, κάνετε μου ένα σχόλιο σας παρακαλώ για το βίντεο το οποίο αναρτήθηκε στα social media από την ημέρα των γενεθλίων του κυρίου Δερβεσού, του Πρόεδρου του Δικηγορικού Συλλόγου των Αθηνών. Σεισμός Δερβεσός, σεισμός συνωστισμός. Πόσο σχολιάζετε? Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι αυτό το οποίο δεν πρέπει να κάνουμε. Δεν το διοργάνωσε πάντως ο κύριος Πολάκης αυτό το πάρτι γενεθλίων, να το αναφέρω και αυτό, έτσι. Ναι. Είναι αυτό το οποίο δεν πρέπει να κάνουμε την επόμενη περίοδο. Όλοι βρισκόμαστε στα σπίτια μας, όλοι βρισκόμαστε απομονωμένοι, όλοι θέλουμε να βρεθούμε με φίλους, με γνωστούς, να γλεντήσουμε, να δούμε την οικογένειά μας, τα αδέρφια μας, τα ξαδέρφια μας, να συγκυλήψει η παλιά μας ζωή. Θα μπορέσουμε να τη βρούμε ξανά και πρέπει όταν θα τη βρούμε και θα μετρηθούμε να μπορούμε να είμαστε όλοι, εάν μείνουμε σε κοινωνική απόσταση και σε κοινωνική αποστασιοποίηση. Νομίζω ότι η δημοσιοποίηση αυτού του γεγονότος προχθές είναι μια μεγάλη ευκαιρία για να υπογραμμίσουμε στην ελληνική κοινή γνώμη το τι δεν πρέπει να κάνουμε και πόσο αυστηροί πρέπει να είμαστε με τους εαυτούς μας και με τον περίγυρό μας. Είμαστε όλοι κουρασμένοι, είμαστε όλοι ταλαιπωρημένοι. Κάποιοι συνανθρωποί μας έχουν πολύ μεγάλα οικονομικά προβλήματα. Κάποιοι βιώνουν μια κρίση ατομική, σε ψυχολογικό επίπεδο. Πολλοί βρίσκονται σε μεγάλες δυσκολίες και εδώ δεν βλέπω από την πολιτεία να παίρνει τα μέτρα προκειμένου να αντιμετωπιστεί μια εντός εισαγωγικών βάζω πανδημία ψυχικής υγείας την επόμενη μέρα. Λοιπόν, όλα αυτά πρέπει να αφυπνίσουν και να προβληματίσουν, διότι σιγά σιγά μπαίνουμε στο μάτι του κυκλώνα ενός δραματικά δύσκολου χειμώνα. Πρέπει να είμαστε αλληλέγγυοι, πρέπει να είμαστε συσπειρωμένοι και πιστεύω ότι σαν κοινωνία, παρά τις διαχειριστικές ανεπάρκειες της κυβέρνησης, μπορούμε να τα καταφέρουμε και θα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία, κύριε Ζαχαριάδη. Εγώ για τη φιλοξενία. Γεια σας. Καλό βράδυ.